Παράπονο δεν έχουμε. Λοιπόν, κύριε Τζανακόπουλε, να ξεκινήσουμε λίγο από την επίθεση στο Χαλάνδρη σήμερα το πρωί. Αν χαρακτηρίζεται ως μια τρομοκρατική επίθεση και αν έχουμε πρόβλημα τρομοκρατίας στη χώρα τελικά. Εντάξει, δεν θα κάνω σχόλια προεξοφλώντας την αστυνομική έρευνα σε σχέση με το συγκεκριμένο γεγονός. Προφανώς υπάρχουν ενδείξεις αυτή τη στιγμή ότι δεν πρόκειται για μια τυχαία επίθεση. Ωστόσο, είναι δεδομένη από τη δική μας μεριά η καταδίκη τέτοιων περιστατικών και όπως είναι και δεδομένο ότι εγγυόμαστε την ασφάλεια όλων των διπλωματικών αποστολών στη χώρα, ενώ την ίδια στιγμή θα κάνουμε το παν, θα κινητοποιήσουμε όλες τις απαραίτητες δυνάμεις και όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να διαλευκανθεί η συγκεκριμένη επίθεση. Πρόβλημα τρομοκρατίας έχουμε στη χώρα, κύριε Τζανακόπουλε, ακόμα. Κοιτάξτε να δείτε, η εκτίμησή μου είναι ότι υπάρχουν κάποια περιθωριακά μεμονωμένα περιστατικά, ωστόσο γενικευμένο πρόβλημα τρομοκρατίας δεν θεωρώ ότι υπάρχει. Έχετε δει ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη υπάρχουν πολύ πιο, αν θέλετε, εκτεταμένου χαρακτήρα επιθέσεις, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα περιστατικά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τα οποία είναι περιορισμένα και μεμονωμένα, θα μπορούσε να πει κανείς. Επομένως, δεν εκτιμώ ότι η χώρα έχει πρόβλημα ασφάλειας. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι από τη μεριά της κυβέρνησης, από τη μεριά της αστυνομίας, από τη μεριά όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, δεν πρέπει να είμαστε σε διαρκή εγρήγορση για να μην αποκτήσουμε πρόβλημα δημοκρατίας. Να πάμε λίγο στο θέμα της πρώτης κατοικίας, κύριε Τζανακόπουλε. Είναι μέρα σήμερα καθοριστική, με την έννοια ότι είχατε πει ότι εσείς την Παρασκευή θα καταθέσετε τον πυρήνα του νομοσχεδίου, αυτής της διάταξης. Ναι. Βρέξει, χιονίσει. Είτε έχετε καταλήξει στους σταυρούς. Σταύρος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην δεν έχει σήμερα. Καταρχήν πρέπει να ενημερώσω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδος στις συζητήσεις, οι οποίες είναι σε εξέλιξη, όπως γνωρίζετε, με την Κομισιόν και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Φαίνεται ότι βρίσκονται χρυσές τομές σε μια σειρά από επιμέρους, αν θέλετε, λεπτομέρειες της διάταξης αυτής, για τις οποίες υπήρχαν ερωτήματα και ανοιχτά ζητήματα. Επομένως, είμαστε σε μια πορεία σύγκλησης, η οποία είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα καταλήξει και σε μια γενική αποδοχή των ρυθμίσεων της οποίας προτείνει. Δεν το περιμένουμε. Καταρχάς, να σας πω ότι είναι... Άρα η μονομέρεια φεύγει από το τραπέζι. Θα είναι μια τροπολογία, η οποία θα κατατεθεί είτε σήμερα αργά το βράδυ, είτε στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ανάλογα με το αν ξέρετε ότι ο χρόνος είναι πεπερασμένος. Με αυτή την έννοια, εφόσον σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε όλες τις μικρές τεχνικές προσθήκες οι οποίες χρειάζονται, αλλά και να ολοκληρώσουμε την αιτιολογική έκθεση, θα κατατεθεί αργά το βράδυ σήμερα. Αλλιώς νομίζω ότι Μετά το working πιθανώς. Αλλιώς στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Νομίζω όμως ότι το ζήτημα της ψήφισης της συγκεκριμένης διάταξης είναι πλέον θέμα αλλά χρόνου. Το δεδομένο που πρέπει να σας πω εγώ είναι ότι από την μεριά της ελληνικής κυβέρνησης βεβαίως είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε επιμέρους σχόλια, επιμέρους επιφυλάξεις, επιμέρους ερωτήματα τα οποία μπορεί να τίθενται από τους εποπτικούς θεσμούς του τραπεζικού συστήματος. Από την άλλη μεριά όμως είμαστε και αποφασισμένοι σε ό,τι αφορά την ουσία του νομοσχεδίου να μην υπάρξουν αλλαγές σε ό,τι αφορά την βασική συμφωνία στην οποία είχαμε καταλήξει με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Γίνονται συνεχώς τηλεδιασκέψεις, αυτό μας λέτε κι εσείς, και προσπάθεια σύγκλησης. Αν ομιγέννητο δεν καταφέρετε να συγκλίνετε, θα πάτε και μονομερός, τουλάχιστον σε σχέση με τον πυρήνα της ρύθμισης. Ακούστε, σε σχέση με αυτό πρέπει να έχουμε το εξής πράγμα στο μυαλό μας. Εδώ δεν τίθεται ζήτημα μονομερούς ή μη μονομερούς ενέργειας, όπως την καταλαβαίναμε την περίοδο της Μνημονιακής Επιτροπίας. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια συνθήκη εντελώς διαφορετική. Έχουμε να κάνουμε με μια συνθήκη η οποία δεν καθορίζεται πια από την τεχνολογία του μεταρρυθμίσεις για εκταμείευση. Αυτό είναι μια διαφορετική συζήτηση. Αφορά τα κέρδη των Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών από τα
ελληνικά ομόλογα. Δεν πρόκειται για εκταμείευση δόσης, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για να αποπληρωθούν, αν θέλετε, οι χρηματοδοτικές, να αποπληρωθούν οι χρηματοδοτικές, να εξυπηρετηθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας. Πρόκειται για ένα ποσό το οποίο ούτως ή άλλως μας το οφείλει. Βεβαίως τα θέλουμε. Όπως και θέλουμε να υπάρξει και, και ένα σήμα στις διεθνείς αγορές ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα σε σχέση. Επιτρέψτε μου όμως τώρα, γιατί μπαίνουμε σε δύο διαφορετικά ζητήματα. Εγώ δεν θέλω να τα συνδέσω αυτά τα δύο. Κύριε Τζανακόπουλε, πάνω σε αυτό που λέτε, για να καταλάβουμε καλά, από ό,τι καταλαβαίνω, πάτε σε συμφωνία τελικά με τους θεσμούς, εφόσον μας λέτε ότι έχουν λυθεί πολλά θέματα. Άρα φεύγει από το τραπέζι το θέμα της μονομέρειας. Αυτό καταλαβαίνω, ότι υπάρχει μια εξέλιξη. Δεν τίθεται εδώ θέμα μονομέρειας. Πολύ σωστά. Ξαναλέω. Άρα λοιπόν. Ποτέ δεν ετίθεται τέτοιο ζήτημα. Διότι η μονομερής ενέργεια. Άρα λοιπόν και το ένα δις θα το πάρουμε και θα νομοθετήσουμε. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ο στόχος λοιπόν της ελληνικής κυβέρνησης είναι να νομοθετηθεί η προστασία της πρώτης κατοικίας με βάση τον πυρήνα της συμφωνίας που είχαμε με τις ελληνικές τράπεζες και φυσικά να ολοκληρωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και η διαδικασία στο Eurogroup, η οποία θα καταλήξει κατά την εκτίμησή μου στο να δοθεί το πράσινο φως για να υπάρξει η επιστροφή των κερδών των ευρωπαϊκών όμως, και κεντρικών τραπεζών. Αυτό το ένα δύο. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει μια προσπάθεια από κάποιους κύκλους να παρουσιαστεί ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το ένα δις ως απειλή για την ελληνική κυβέρνηση. Ωστόσο, εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι μια, αν θέλετε, ένα πραγματικό ζήτημα. Η γνώμη μου είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει αποδείξει όλο το προηγούμενο διάστημα ότι και η δημοσιονομική πορεία της χώρας είναι εγγυημένη και οι βασικές δεσμεύσεις οι οποίες προκύπτουν από την συμφωνία της 21ης Ιουνίου του 2018 τηρούνται, και με αυτή την έννοια δεν βλέπω κανέναν λόγο για να μην εκταμιευθεί το 1 δισεκατομμύριο, το οποίο πρέπει να σας επαναλάβω. Πώς έχουμε βγει από τα προγράμματα και από την Επιτροπή, αν είναι ακόμα σε θέση με κάποια απειλή, με κάποια προειδοποίηση να μας στερήσουν τα χρήματα αυτά. Αυτό θα σας πω ότι είναι μια συνθήκη η οποία υπάρχει σε όλες τις μεταμνημονιακές χώρες. Φυσικά υπάρχει ακόμα μια μεταπρογραμματική παρακολούθηση της Ελλάδας. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει πλέον ανακτήσει την οικονομική της κυριαρχία, με την έννοια του ότι μπορεί να υλοποιεί πολιτικές οι οποίες δεν εξαρτώνται, αν θέλετε, από την συμφωνία των θεσμών. Θα σας θυμίσω, για παράδειγμα, το ζήτημα του κατώτατου μισθού, όπου εκεί υπήρχε μια διαφορετική άποψη από τη μεριά κάποιων από τους θεσμούς. Ωστόσο, αυτό οι ίδιοι οι θεσμοί αναγνωρίζουν ότι δεν είναι θέμα για το οποίο έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν συγκεκριμένες επιλογές στην ελληνική κυβέρνηση. Άρα λοιπόν έχουμε μια νέα συνθήκη. Όχι, η πρώτη κατοικία δεν κινδυνεύει στην Ελλάδα για την μεγάλη πλειοψηφία των οικοκυριών. Δεν μιλάμε φυσικά για τα δάνεια των εκατομμυρίων ή για τις βίλες των εκατομμυρίων. Μιλάμε για την λαϊκή κατοικία της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, η οποία με το νομοσχέδιο, με τη διάταξη την οποία προωθούμε εμείς αυτή τη στιγμή, προστατεύεται αποτελεσματικότατα. Σας ρώτησε κάτι και πριν ο Σπύρος, αν θα αλλάξουν τα νούμερα ή αν τελικά αυτό που θα έρθει στη Βουλή θα είναι ο απότοκος της συμφωνίας σας με τις τράπεζες. Η διάταξη που θα έρθει στη Βουλή θα είναι στην ουσία της η συμφωνία στην οποία κατέληξε η ελληνική κυβέρνηση με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών για τον εξής λόγο. Πρώτον, ότι δεν δημιουργεί κανένα ζήτημα σε ό,τι αφορά τους ισολογισμούς των τραπεζών, και δεύτερον, επί της ουσίας επιτυγχάνει μια ταχύτερη απομείωση των κόκκινων δανείων από ό,τι χωρίς αυτή την διάταξη. Άρα υπόθηκε επιχειρηματικά μέσα στη ρύθμιση. Σας είπα ότι οτιδήποτε περιλαμβάνεται στη συμφωνία μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών θα περιλαμβάνεται και στην τελική διάταξη που θα καταδεχθεί. Πριν πάμε στα ελληνοτουρκικά, θα μου επιτρέψετε να ρωτήσω κάτι. Γιατί αρχίζει και σηκώνεται αυτό το θέμα. Γράφτηκε στο Φιλελεύθερο ότι η κυρία Λοΐζου έπαιρνε τη σύνταξη της μητέρας της, ενώ εκείνη έχει φύγει από την ζωή. Θα ήθελα να μας πείτε, αν το έχετε ψάξει, εάν είναι έτσι και αν αυτό ακυρώνει την υποψηφιότητα της κυρίας Λοΐζου. Λοιπόν, εγώ θα σας πω το εξής. Σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα
για το οποίο τις λεπτομέρειες δεν τις γνωρίζω. Είμαι βέβαιος ότι η κυρία Λοΐζου θα κάνει τα σχόλια και θα δώσει τις απαντήσεις που πρέπει. Αυτό το οποίο καταλαβαίνω εγώ από όλη αυτή την προσπάθεια, αν θέλετε, να αμαυρωθούν πρόσωπα, να στοχοποιηθούν πρόσωπα, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει σε λειτουργία μια, και ο φιλικός της τύπος έχει βάλει σε λειτουργία μια απίστευτη κρεατομηχανή, η οποία στοχοποιεί συγκεκριμένους ανθρώπους και συγκεκριμένα πρόσωπα για λόγους που έχουν να κάνουν με το ότι θέλουν να δημιουργήσουν μια υγειονομική ζώνη γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, κανένας να μην έχει το θάρρος να βάλει την προσωπική του ζωή, αν θέλετε, στο στόχαστρο, κινητοποιούμενος και διατεθέμενος να συμπαραταχθεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς το έχουμε στυλιτεύσει αυτό ως πολιτική πρακτική, το έχουμε επισημάνει ότι πρόκειται για μια πολιτική πρακτική η οποία δεν ταιριάζει, αν θέλετε, σε μια σοβαρή... Αυτό να το καταλάβω ως προς την πολιτική. Αν όμως συμβαίνει αυτό... Θα πρέπει να είμαι απολύτως βέβαιος ότι η κυρία Λοΐζου δεν παίρνει τα χρήματα αυτά. Όχι, αν κατάλαβα καλά, το δημοσίευμα μιλάει ότι έχει καταδικαστεί γι' αυτό. Αν μας το έχουν μεταφέρει. Σας ξαναλέω. Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω τις λεπτομέρειες μιας υπόθεσης δικαστικής, την οποία δεν τη γνωρίζω. Είμαι βέβαιος ότι θα δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις. Επισημαίνω όμως το γεγονός ότι η στοχοποίηση που γίνεται από την Νέα Δημοκρατία εναντίον συγκεκριμένων προσώπων, ακούσαμε μέχρι και το ότι η κυρία Λοΐζου ή ο κύριος Πλουμπίδης είναι ένοχοι οικογενειοκρατίας και νεποτισμού. Πρόκειται, σας λέω, για... Δεν είναι άλλη τάξη. Εντάσσεται μέσα σε μια ίδια λογική. Βεβαίως να το δούμε. Βεβαίως να το δούμε, κυρία Τζίμα. Βεβαίως να το δούμε. Να αναμείνουμε... Να αναμείνουμε να δούμε... Ποια είναι η απάντηση στο συγκεκριμένο ζήτημα από τη μεριά και τις ενδιαφερόμενες και να μην σπεύγω. Εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή σεναριολογία. Εγώ δεν μπορώ να κάνω σεναριολογία τώρα. Να σας πω δηλαδή τι θα γίνει εάν η απάντηση την οποία θα δώσει η κυρία Λοΐζου είναι πιστική. Θέλετε να αναμείνουμε όμως την απάντηση. Δεν θέλουμε για την κυρία Λοΐζου. Θέλουμε πολιτικά αν για σας έχει αλλάξει κάτι. Θα είναι υποψήφια η κυρία Λοΐζου. Η κυρία Λοΐζου είναι υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ. Και θα είναι και μετά από αυτό το γεγονός. Ναι, αυτό... αλλά εδώ τώρα προσπαθούμε να κάνουμε υποθετικά σενάρια. Σας ξαναλέω λοιπόν. Μου λέτε τι θα γίνει εάν η απάντηση κυρίας Λοΐζου δεν είναι εκείνη που θα σας έπιθε ότι. Δεν είναι εκείνη που θα σας έπιθε ότι. Σας ξαναλέω λοιπόν, η κυρία Λοΐζου είναι υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ και από τη δική μας μεριά δεν υπάρχει περίπτωση να ανεχτούμε την στοχοποίηση μιας κρεατομηχανής την οποία έχει βάλει σε λειτουργία η Νέα Δημοκρατία για να δημιουργήσει όρους, αν θέλετε, υγειονομικής ζώνης γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ και εναντίον του οποιοδήποτε θέλει να συμπαραταχθεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η πρακτική της Νέας Δημοκρατίας δεν θα περάσει και θα μας βρει όλους ενωμένους απέναντί της. Ούτε οι αναρτήσεις της κυρίας Λοΐζου με φλεγόμενους αστυνομικούς κατά το παρελθόν είναι πρόβλημα, κύριε Τζανακόπουλε. Εντάξει τώρα, γι' αυτά νομίζω ότι η κυρία Λοΐζου έχει απαντήσει. Ξέρετε ποια ήταν η κατάσταση η οποία επικρατούσε στη χώρα την περίοδο της βαθιάς κρίσης, της ύφεσης του 10 και του 12%. Με αυτή την έννοια, εγώ σας λέω ότι προφανώς υπάρχουν πράγματα με τα οποία δεν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Ωστόσο, να σας θυμίσω ότι η αστυνομική βία εκείνης της περίοδου ήταν ακραία, ήταν εξαιρετικά επιθετική και οπότε υπήρχε και μία συνθήκη. Δεν δικαιολογεί τίποτα. Δεν δικαιολογεί τίποτα. Σας ξαναλέω. Από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ πάντοτε καταδίκαζε την βία. Ωστόσο, σας ξαναλέω ότι η συνθήκη εκείνης της περίοδου δεν είναι η σημερινή συνθήκη. Ήταν μια συνθήκη σκληρής σύγκρουσης, σκληρής αντιπαράθεσης και με αυτή την έννοια, ας πούμε, θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπάρχουν και στα Facebook διαφόρων ακροδεξιών τους οποίους φιλοξενεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι υποψήφιοι ευρωβουλευτές. Επιτρέψτε μου, και σε υποψήφιους ευρωβουλευτές είμαι βέβαιος ότι θα βρεθούν και σε υποψήφιους βουλευτές ότι θα βρεθούν σκηνές όπου πανηγυρίζουν για τις εφόδους της αστυνομίας σε άοπλο και ειρηνικό πλήθος την περίοδο του 2011 και του 2012. Επομένως, εντάξει,
αν θέλετε να μπούμε σε, αυτού του τύπου την πολιτική αντιπαράθεση, από τη δική μου μεριά δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί σε τίποτα. Ούτε εξυπηρετεί σε τίποτα. Τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Γεωργιάδη, τι έλεγε παλιότερα. Ακούστε, αυτά τα τσεκούρια μπαινοβγαίνουν κάθε τόσο. Ούτε εξυπηρετεί σε τίποτα. Για να μην πάμε, αν θέλετε, στη δεκαετία του 1980, κυρία Ιωάννου, πριν από λίγες μέρες, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Πλεύρης ζητούσε νεκρούς στο Αιγαίο. Ζητούσε να κάνουμε τη ζωή των προσφύγων αβίωτη. Ζητούσε να τους υποβάλουμε σχεδόν σε βασανιστήρια για να μην υπάρχει, αν θέλετε, ρεύμα προσφύγων από την, από την Ασία προς την Ευρώπη. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αν θέλετε να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, αν θέλετε να μπούμε σε, σε αυτή την αντιπαράθεση η οποία θα γίνει με όρους αποσπασμάτων, με όρους φωτογραφιών, με όρους σχολείων, με όρους social media, με όρους όσοι βεβαίως θέλετε. Βεβαίως θέλετε. Βεβαίως θέλετε. Εγώ έθεσα το ερώτημα και ναι και το θεωρώ ζήτημα όταν προτείνεται ένα πρόσωπο για να πάρει το σταυρό των πολιτών. Η κυρία Λοΐζου έχει δώσει απαντήσεις σε σχέση με τις αναρτήσεις στα social media. Εγώ σας ξαναλέω ότι αν θέλετε να κάνουμε την συζήτηση με βάση τις αναρτήσεις που μπορεί να έχουν γίνει πριν από μια εφταετία ή μια οκταετία. Έχουν γίνει και από τη μία και από την άλλη πλευρά, αυτό λοιπόν, λέτε. Τι θέλετε να σας πω λίγο τώρα. Τι θέλετε να σας πω τώρα. Σας απαντώ ότι αυτού του τύπου η πολιτική αντιπαράθεση δεν βγάζει πουθενά. Αν αρχίσουμε αυτή τη συζήτηση, στην κυριολεξία ο κατήφορος δεν πρόκειται να έχει πάτο. Λοιπόν, πάμε λίγο στα ελληνοτουρκικά. Φαίνεται ότι στείνουμε γέφυρες και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που λέει να μην μιλάμε με την Τουρκία. Απ' την άλλη μεριά όμως βλέπουμε απανωτά οι Τούρκοι να τις γκρεμίζουν. Ακάρ, πριν από λίγο, η Κύπρος, το Αιγαίο, η Μεσόγειος είναι δική μας. Οι τουρκικές εφημερίδες βγάζουν την Κρήτη. Ναι, τουρκική. Χθες ο Τσαβούσογλου πάρα πολύ νευρικός. Έθεσε τρεις φορές ζήτημα τουρκικής μειονότητας και πόσα άλλα. Κοιτάξτε να δείτε. Πράγματι η Τουρκία αρκετές φορές επιλέγει να σηκώσει τους τόνους, επιλέγει μια ρητορική ένταση, στην οποία όμως το ερώτημα που πάντοτε μπαίνει σε οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση είναι πώς απαντά. Και εμείς έχουμε απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση. Απαντά από τη μία προσπαθώντας να κρατήσει ανοιχτούς διάβλους πολιτικής και διπλωματίας και δεύτερον με αποφασιστικότητα σε ό,τι αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και με αποφασιστικότητα όσον αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και το σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Κάποιοι στη χώρα εξαιτίας του γεγονότος ότι θέλουν να αποκτήσουν πρόσβαση με ψευτοτσαμπουκάδες και με μια ρητορική εθνικιστικής έξαρσης και τόνωσης δήθεν του εθνικού φρονήματος, επιδιώκουν τι ακριβώς, να μπούμε με την Τουρκία σε μια λογική όπου θα ανταλλάσσουμε εγκλήσεις και αντεγκλήσεις για να δείξουμε ποιος θα πει την χειρότερη ατάκα ή ποιος θα κάνει την πιο ισχυρή απειλή. Αυτού του τύπου η πολιτική είναι πολιτική την οποία θα μπορούσε να υπηρετήσει, η οποία θα υπηρετούσε τα συμφέροντα της ελληνικής της Ελλάδας και της εξωτερικής μας πολιτικής. Εγώ λέω όχι. Θα πρέπει βεβαίως διαρκώς να δίνεται στους Τούρκους το μήνυμα ότι δεν μπορούν να υπερβαίνουν ένα όριο στις δηλώσεις τους και στη ρητορική τους. Αλλά από την άλλη μεριά, εμείς δεν μπορούμε να μπούμε σε έναν φαύλο κύκλο όπου θα αρχίσουμε να απαντάμε με το ίδιο ύφος που μας μιλάνε οι Τούρκοι για να είναι ευχαριστημένος ο κύριος Κουμουτσάκος, ο οποίος νομίζει ότι, με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, θα βρει προσβάσεις σε λαϊκό κόσμο. Ότι δίνουν πάτημα στους Τούρκους, δίνει πάτημα στους Τούρκους η κυβέρνηση και ο κύριος Κατρούγκαλος που είπε ότι έχει τόσα χιλιόμετρα ακτογραμμής η Τουρκία, έχει δικαίωμα στην ενέργεια και η Τουρκία. Και η ερώτησή μου είναι, πρέπει ή δεν πρέπει η Ελλάδα να βλέπει θετικά στην εξίσωση της ενέργειας στην Τουρκία? Με συγχωρείτε, αυτό που είπε ο κύριος Κατρούγκαλος είναι παράλογο. Σας λέω τώρα τι λένε. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι παράλογο. Και ότι θα πρέπει να συζητάμε πάντοτε, σας ξαναλέω, με βάση τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας βεβαίως και το σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Το διεθνές δίκαιο δεν λέει πουθενά ότι οτιδήποτε υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου ανοίξει στην Ελλάδα.
Έτσι. Ναι, οι Τούρκοι λένε τα δικά τους, βέβαια. Οι Τούρκοι λένε τα δικά τους. Εμείς όμως έχουμε με το μέρος μας το διεθνές δίκαιο. Έχουμε με το μέρος μας το δίκαιο της θάλασσας. Με αυτή την έννοια θα πρέπει πάντοτε να είμαστε εξαιρετικά ισορροπημένοι και εξαιρετικά ρεαλιστές στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Ξέρετε, και να μην μπαίνουμε στη λογική. Ακόμα μειωμένης εθνικής συνείδησης. Ναι, είμαστε μειωμένης εθνικής συνείδησης εμείς. Εγώ θα σας θυμίσω το εξής. Οποτεδήποτε. Κυβέρνησαν τη χώρα. Αυτοί που είχαν υποτίθεται αυξημένη εθνική συνείδηση, την οδήγησαν είτε σε τεράστιες πολιτικές και διπλωματικές ήττες, είτε πολύ περισσότερο σε τραγωδίες. Επομένως, να μας λείπει το Βύσσινο. Και κάτι τελευταίο. Ο κύριος Κατρούγκαλος, τον άκουσα σε μια συνέντευξη που έδωσε πριν πάει να συναντήσει με τον κύριο Τσαβούσολο, που είπε πρώτα μέτρα εμπιστοσύνη, οικοδόμηση εμπιστοσύνη, και μετά να συζητήσουμε και για την διευθέτηση τη μεταξύ μα. ΑΟΣ με την Τουρκία. Υπάρχει τέτοια πρόθεση? Σας ξαναείπα, με την Τουρκία συζητάμε όλα τα διμερή θέματα στη βάση του δημοσίου διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας ειδικότερα. Με αυτή την έννοια λοιπόν βεβαίως θα συζητήσουμε τα πάντα στο βαθμό που αυτή η συζήτηση δεν συμπεριλαμβάνει και την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων τα οποία μπορούν να ασκηθούν μονομερώς. Τελεία, παύλα. Το μήνυμα που ήρθε από την Τριμερή προς την Τουρκία, όπου ήταν και ο κύριος Πομπέο, τέσσερις, ήταν λύστε το Κυπριακό για να μπορέσετε να μπείτε στο κομμάτι της ενέργειας. Το μήνυμα είναι από τη μία μεριά ότι εμείς προχωράμε σε συγκεκριμένες συμφωνίες για να αξιοποιήσουμε και την γεωπολιτική θέση της χώρας αλλά και τις τριμερείς αυτές σχέσεις, αλλά από την άλλη μεριά αφήνουμε ανοιχτό παράθυρο για τη συμμετοχή και της Τουρκίας εφόσον η συμπεριφορά της στο διεθνές περιβάλλον είναι τέτοια που θα το επιτρέπει. Είχαμε τις παραιτήσεις των στελεχών του ΠΡΑΤΟ. Και δεν ζητήθηκαν ποτέ οι παραιτήσεις από των στελεχών του ΠΡΑΤΟ, ναι. Επομένως δεν έχω να κάνω κάποιο περαιτέρω σχόλιο σχέση με αυτό. Είπανε ότι δεν θα παραδοθούν, λέει, οι Έλληνες μουσουλμάνοι στα χέρια τρίτων. Δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση. Τι είναι αυτό? Δεν υπάρχει, δεν το ξέρω. Αυτό πρέπει να τους ρωτήσετε εσείς. Ναι, αλλά τα στελέχη πρέπει του να ρωτήσετε εκείνους. Είναι στην πλευρά του κύριου Κοτζιά. Ο κύριος Κοτζιά ήταν υπουργός εξωτερικών. Οπότε αναρωτιόμαστε. Υπάρχει κάτι εκεί που δεν ξέρουμε. Εκδικητικά ουσιαστικά λέει το Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω τους λόγους της παραίτησης, δεν μπορώ να τους κατανοήσω. Από εκεί και πέρα μπορούν να ερωτηθούν. Ποιοι είναι οι τρίτες στους οποίους θα παραδοθούν οι Έλληνες μουσουλμάνοι? Αυτό δεν είναι μια ερώτηση την οποία πρέπει να απευθύνεται σε μένα. Άρα είναι μια ερώτηση υπάρχει... την οποία πρέπει να απευθύνεται σε αυτούς. Ναι. Δεν υπάρχει θέμα παράδοσης ή οποιαδήποτε τέτοια κατηγορία. Δεν μπορώ να κατανοήσω και να καταλάβω από πού προέρχεται και πού εδράζεται. Δεν μπορώ να το κατανοήσω όλο αυτό. Και... Σας ξαναλέω, από τη μεριά του Υπουργείου Εξωτερικών ή από τη μεριά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού δεν ζητήθηκαν οι συγκεκριμένες παραιτήσεις. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα ο λόγος για τον οποίο έγιναν, σας ξαναλέω, είναι Είστε κάτι το οποίο... Είστε σε ανοιχτή κόντρα πλέον με τον Καθόλου. Κύριο με τον κύριο Κοτζιά, καταρχήν πρέπει να λαμβάνουμε κάθε φορά υπόψη ότι για παράδειγμα στο κορυφαίο ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής όπως είναι η Συμφωνία των Παχτών... Βγάζει πίκρα όμως ο κύριος Κοτζιάς. Αυτό δεν μπορώ εγώ να και το σχολιάσω. Πίκρα, υπάρχει άλλα, στο μεγάλο θέμα της εξωτερικής πολιτικής που είναι η Συμφωνία των Πρεσπών, αυτό το οποίο έχουμε είναι την πολιτική Τσίπρα-Κοτζιά. Επομένως δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο να είμαστε σε οποιαδήποτε κόντρα με τον κύριο Κοτζιά. Το ΠΡΑΤΟ είναι ένας εδώ και χρόνια εταίρος, συνοδοιπόρος, συνεργαζόμενος με το ΣΥΡΙΖΑ και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα παραμείνει. Η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποίησε και μία πρόταση του κυρίου Παπά. Και αυτή που λέει την αλήθεια, λέει που πονάει, πρέπει να την πούμε από ο κύριος Παπάς, γιατί αν η Μακεδονία ήταν ξακουστή το προηγούμενο διάστημα, η Μακεδονία δυστυχώς ήταν ξακουστή ως Μακεδονία των γειτόνων. Αυτό από το κομμάτι πήρε και το χρησιμοποίησε. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία εναντίον σας. Αλήθεια. Ισχύει κάτι τέτοιο? Δηλαδή, όταν τραγουδούσαν οι Μακεδονία ξακουστή. Όχι, δεν εννοεί αυτό ο κύριος Παπάς. Εννοεί ότι 140 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, όταν έλεγαν Μακεδονία, εννοούσαν τους γείτονες. Και όχι την ελληνική Μακεδονία. Νομίζω ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν έχει δικαίωμα η Νέα Δημοκρατία ή οποιοδήποτε νεοεθνικόφρον να την αρνείται. Όταν μιλούσαν στο εξωτερικό για Μακεδονία, εννοούσαν τους γειτονές μας. Από εδώ και στο εξής, όχι επισήμως αναγνωρισμένοι, ακόμα και εκείνοι που δεν τους αναγνώριζαν επισήμως, στις διμερείς επαφές, όταν μίλαγαν για τη συγκεκριμένη χώρα, την ονόμαζαν Μακεδονία. Μάλιστα. Πλέον θα την ονομάζουν Βόρεια Μακεδονία. Άρα λοιπόν,
Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί για άλλη μια φορά να κυτρινήσει, να διαστρεβλώσει και τελικά να βγάλει από τη μήκα ξύγκη. Λένε ότι δεν θα μπορέσει να βγει 25 Μαρτίου στην παρέλαση. Κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα θα είναι δύσκολα λέει, τα πράγματα, γιατί θα έχετε. Και βλέπουμε και κάποιο γιουχάρισμα σε κάποιες επισκέψεις. Μα με συγχωρείτε. Αλλά δεν ξέρω, είναι λίγα τα άτομα. Να σας πω το εξής. Επειδή τα έχουν ανοιχτά, είναι φασίστες. Με συγχωρείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Θα σας πω. Στην Κατερίνη. Όπου είχα μιλήσει, υπήρχε μια ομάδα ανθρώπων η οποία αντιδρούσε με το, σύνθημα «Αλίτες, προδότες, Μπολσεβίκοι, αυτή η γη δεν σας ανήκει». Όταν ακούω ένα τέτοιο σύνθημα, το μυαλό μου εμένα πηγαίνει στο χώρο της άκρας δεξιάς και του φασισμού. Επίσης, ο κύριος Παπάς ήρθε αντιμέτωπος με ένα οργισμένο πλήθος της τάξης των τριών ατόμων, τα οποία φώναζαν αλήτες, προδότες, πολιτικοί. Ξέρετε από πού προέρχεται αυτό το σύνθημα, κυρία Τζίμα? Από πού, κύριε Τζανακόπουλε? Από τη Χρυσή Αυγή. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι είναι δικαιολογημένο να χαρακτηρίσει κανείς αυτά τα οργισμένα πλήθη των τριών ατόμων ως ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από τον πολιτικό χώρο της ακροδεξιάς και του φασισμού. Προκήρυξη εκλογών τον Ιούνιο μια παίζει. Μια πρωτότυπη ερώτηση. Μια πρωτότυπη, γι' αυτό την αφήνω για το τέλος. Πότε? Όχι, όχι, μισό λεπτό. Γιατί έχουμε εκλογές σε δύο μήνες, σε ευρωεκλογές, όπου εκεί θα αντιπαραθεθούν δύο πολιτικά σχέδια. Το πολιτικό σχέδιο κοινωνικής ισοπαίδωσης της Νέας Δημοκρατίας και το πολιτικό σχέδιο για την κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας. Και εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει. Ιούνιο μπορεί να έχουμε. Έχει ένα σκεπτικό το οποίο δεν είναι παράλογο. Δηλαδή ανοίγει η κάλπη των ευρωεκλογών και βλέπετε από διακοπές. Ακούστε. Το πολιτικό. Όχι, θα πάρουμε άδεια. Ναι. Από τότε που έχω την τιμή να έχω το καθήκον του κυβερνητικού εκπροσώπου, κάθε δύο μήνες μετατίθεται το ερώτημα των εκλογών για τους επόμενους δύο μήνες. Οπότε. Δηλαδή, με ρώταγαν για παράδειγμα τον Νοέμβριο του 2016 αν θα κάνουμε εκλογές το Φλεβάρι του 2017. Το Φλεβάρι του 2017 με ρώταγαν αν θα κάνουμε εκλογές τον Απρίλιο του 2017 και πάει λέγοντας, φτάσαμε πλέον στον Απρίλιο του 2019. Το ερώτημα είναι αν θα γίνουν εκλογές τον Ιούνιο του 2019. Σας ξαναλέω λοιπόν ότι η απάντηση που έδινα και τότε και θα δώσω και τώρα είναι ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία. Και την κάβα, κύριε Τζανακόπουλε. Η κυβέρνηση δεν είναι κάβα. Είναι η συνταγματική μας θητεία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Λοιπόν, τρία λεπτάκια και γυρνάμε.